Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το παρόν σχέδιο νόμου, κατά την άποψη του ΚΚΕ, εισάγει διατάξεις οι οποίες εμφανίζονται ως καινοτόμες, αλλά στην πράξη υπονομεύουν και μάλιστα συστηματικά την πολιτική προστασία. Κρύβουν όλο το αντιδραστικό πυρήνα της πολιτικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της αξιοποίησής της ως μέσο ανάπτυξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και όχι της προστασίας της χώρας και των πολιτών της από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές. Προσανατολίζεται στην καταστολή και στη διαχείριση της καταστροφής και όχι στην πρόληψη. Είναι χαρακτηριστικό πως ελάχιστα άρθρα αναφέρονται στην πρόληψη. Εντάσσεται σε μια γενικότερη λογική στρατιωτικοποίησης της δομής πολιτικής προστασίας, που από τη μία έχει στόχο τη διαχείριση της καταστροφής και όχι την πρόληψη, και από την άλλη εντάσσει τις δομές διαχείρισης σε ένα πιο σφιχτό κεντρικό μηχανισμό. Από το 1995 μέχρι σήμερα, με όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα, αδιαφορώντας προκλητικά για την ανθρώπινη ζωή. Αδιάψευστος μάρτυρας οι εκατοντάδες νεκροί, οι τεράστιες απώλειες λαϊκής περιουσίας, κατοικιών, καλλιεργειών, κτηνοτροφικού κεφαλαίου και υποδομών, άλλοτε από πυρκαγιές, άλλοτε από πλημμύρες, άλλοτε από σεισμούς, άλλοτε από βιομηχανικά ατυχήματα. Δεκαετίες τώρα, το Μάτι, η Μάνδρα, η Κρήτη, η Χαλκιδική, αμέτρητος ο κατάλογος, σε δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας, αποτελούν το μελανό αποτύπωμα της χρόνιας εγκληματικής αδιαφορίας των κυβερνήσεων. Η μία μεγάλη καταστροφή ακολουθεί την προηγούμενη. Και κάθε φορά η μόνιμη αποδός είναι πως δεν υπάρχει πολιτικά υπεύθυνος για τους θανάτους και τις καταστροφές. Άλλοτε έκανε πολύ ζέστη, άλλοτε φύσαγε, άλλοτε έβρεξε πολύ, άλλοτε η ξηρασία και άλλοτε έφταιγε η κακιά στιγμή και ο τιμωρός Θεός. Ότι για τις καταστροφές φταίνε όλοι, εκτός από το σύστημα και τις κυβερνήσεις του. Φταίνε οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η κλιματική αλλαγή, οι ασύμμετρες απειλές, τα λάθη στο σχεδιασμό υπηρεσιακών παραγόντων, ακόμα και οι κάτοικοι που αυθαιρέτησαν. Οι καταστροφές που έχουμε διαχρονικά σε όλη τη χώρα φανερώνουν σε όλο τους το μεγαλείο τα επιτεύγματα της καπιταλιστικής οικονομίας και της εμπορευματοποίησης των πάντων σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Οι μεγάλες ευθύνες όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων εδράζονται στην ίδια την πολιτική αστικής ανάπτυξης, η οποία ως μοναδικό κριτήριο έχει τη συνεχή αύξηση του κέρδους. Κριτήριο που οδηγεί στη συνεχής εκπτώσεις των αναγκαίων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το κριτήριο αποκλεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τους κινδύνους. Αποκλεί την επαρκή χρηματοδότηση κατάλληλων δομών. Αποκλεί τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο τις κοινωνικές ανάγκες. Οι ευθύνες βρίσκονται στη δασική πολιτική και στην πολιτική χρήση της γης, η οποία οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της γης, που αποκλείει την ολοκληρωμένη διαχείρισή της και υποτάσσει κάθε σπιθαμή γης στην καπιταλιστική εκμετάλλευση. Οι ευθύνες αφορούν στην υποστελέχωση, ανεπάρκεια και του προσωπικού, των μέσων και υποδομών, των κρατικών υπηρεσιών και ειδικότερα στο πυροσβεστικό σώμα, στη δασική υπηρεσία, στις κρατικές δομές υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και πάει λέγοντας. Στην ελλειπή εκπαίδευση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης και ασκήσεων ετοιμότητας του πληθυσμού. Στην απουσία αναγκαίων υποδομών για την πρόληψη των καταστροφών και για τη δυνατότητα ουσιαστικής υλοποίησης των σχεδίων αντιμετώπισης τους. Όποια πλευρά και αν εξετάσουμε, ο ταξικός χαρακτήρας αυτής της πολιτικής, η αναγκαστική υπόκληση στο κέρδος ως μοναδικό κριτήριο είναι η βαθύτερη αιτία για τη συστηματική υπονόμευση της πολιτικής προστασίας. Το σχέδιο νόμου, κυρίες και κύριοι, βασίζεται στην προεργασία που έγινε επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με προτάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες στον απόϊχο τότε των συνεπειών από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, αλλά και πολύ πιο πριν. Ευθυγραμμίζεται στο πνεύμα των αντιδραστικών διατάξεων του νόμου για το επιτελικό κράτος.
Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στοχεύσεις που έχουν οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου αφορούν, πρώτον, την αξιοποίηση της πολιτικής προστασίας και των φορέων που εμπλέκονται σε αυτήν για τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση υπηρεσιών πυρασφάλειας, τη μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία υποδομών σε διάφορα επίπεδα του τομέα πυροπροστασίας, την καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής με καθιέρωση της χρονοχρέωσης για παροχή υπηρεσιών και μέσων πυρασφάλειας σε φορείς του δημοσίου, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κάτι αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για την ελληνική αστυνομία. Τη συνεργασία, συμμετοχή και χρηματοδότηση σε προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης, πιστοποίησης σχετικά με την πυροπροστασία μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων και της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερον, την περαιτέρω μετάθεση ευθυνών και εμπλοκής σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, πυροπροστασίας και δασοπροστασίας σε περιφέρειες και δήμους και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό και τους πόρους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι υπηρεσίες που δημιουργούνται για να μπορούν να υποστηρίξουν επιχειρησιακά σχέδια πολιτικής προστασίας με συγκεκριμένα μέτρα όπως τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών πυρασφάλειας, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και τις ανταποδοτικών για την υλοποίησή τους, την ανάληψη βασικής ευθύνης μέσω 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και των τοπικών επιχειρησιακών συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας σε κάθε Δήμο για τον επιχειρησιακό και υποστηρικτικό συντονισμό στα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Τη δημιουργία προϋποθέσεων όχι μόνο για τη σταδιακή απορρόφηση αρμοδιοτήτων πυρασφάλειας από τους φορείς της τοπικής διοίκησης, αλλά και του έστολου προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος, αρχηγενωμένης τους αξιωματικούς που τίνθεται σε υπηρεσία γραφείου. Τρίτον, τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη αξιοποίηση και εμπλοκή των εθελοντικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, δηλαδή κάλυψη με δωρεάν εργασία των κενών του κράτους σε όλο το φάσμα των τομέων της πολιτικής προστασίας και κυρίως του επιχειρησιακού και του υποστηρικτικού τομέα με σχετική χρηματοδότηση. Αποτελεί στην ουσία έμεση αλλά απολύτως ρητή ομολογία της ανεπάρκειας του κράτους να ανταπεξέλθει σε αυτά τα καθήκοντα. Τέταρτη στόχευση, η διατήρηση και διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στους απασχολούμενους στον τομέα της πυρασφάλειας και δασοπροστασίας, τον ΟΤΑ, αλλά και στις δομές του επιτελικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όσον αφορά τις προσλήψεις επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού. Πέμπτον, την υποβάθμιση ακόμα περισσότερο του πυροσβεστικού σώματος, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των πυροσβεστών και την παγιοποίηση αντεργατικών ρυθμίσεων, με την επέκταση της κινητικότητας, την πλήρη κατάργηση του αμετάθητου των πυροσβεστικών υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους σε όλη τη χώρα, επαναφέροντας επί της ουσίας εκδικητικές, συνεχείς, εξοντοτικές και αναξιοκρατικές μεταθέσεις. Είναι κάτι που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία με τα μόρια. Την ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, την καθιέρωτη της απλήρωτης υπερεργασίας και ως προσόν προσήλωσης στο υπηρεσιακό καθήκον, τη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση των χαμηλόβαθμων μονίμων και συμβασιούχων. Έκτη στόχευση, η αξιοποίηση της αξιολόγησης και των κρίσεων ως εργαλείου χειραγώγησης των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος για την προσήλωσή τους στις κατευθύνσεις της προωθούμενης αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής. Το εργαλείο αυτό της αξιολόγησης μελλοντικά θα αξιοποιηθεί για την πληθυσμιακή αποσυμφόρηση των κρατικών δομών της πυροπροστασίας με μετατάξεις και πιθανές απολύσεις. Έβδομον, τη μεγαλύτερη διασύνδεση της πολιτικής προστασίας με τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και την προωθούμενη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δημιουργία ειδικού γραφείου του ΝΑΤΟ στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας, την εγγραφή στο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας ειδικής πίστοσης απορρίτων εθνικών αναγκών,
τη συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία, τη γνωστή Europol, την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του πυροσβεστικού σώματος με την καθιέρωση πλέον της οπλοφορίας των προανακριτικών υπαλλήλων, μετατρέποντας εν δυνάμει το πυροσβεστικό σώμα σε ένοπλο σώμα ασφάλειας, όπως είχε μετατραπεί και την περίοδο της δικτατορίας. 8. Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που θα επηρεάζει τη δομή, την οργάνωση, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων, τις εργασιακές σχέσεις, με ευθύνη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μέσω υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων. 9. Στόχευση, η συγκέντρωση υπερεξουσιών και αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που πλέον θα διευθύνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, θα καθορίζει τις κατευθύνσεις του μηχανισμού, θα επιλέγει και θα αξιολογεί το προσωπικό που θα στελεχώνει σε επιτελικό πεδίο μία σειρά οργάνων, συμβούλων, επιτροπών του μηχανισμού, για να μην υπάρχουν κρούσματα παρέκκλησης από τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις. Κυρίες και κύριοι, συμπερασματικά, από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου διαψεύδονται με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο οι προσδοκίες που επιδιώκει να καλλιεργήσει στον ελληνικό λαό μέσα από τις υποσχέσεις της η σημερινή κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πρόληψης και περιορισμού μεγάλων καταστροφών, προστασίας της ζωής και των περιουσιών, των υποδομών και του περιβάλλοντος. Αντιθέτως, διαπιστώνεται ότι δεν προβλέπεται πουθενά η απαιτούμενη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για να δημιουργηθούν όλα τα απαραίτητα έργα και κατάλληλες υποδομές για την επαρκή αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία της χώρας, για να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, του πυροσβεστικού σώματος, της δασικής υπηρεσίας, των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό και υποδομές. Η κρατική χρηματοδότηση θα κινείται στις ίδιες μειωμένες πιστώσεις με τις τεράστιες περικοπές που υπάρχουν τα τελευταία 11 χρόνια μέχρι σήμερα, όπως επιβάλλονται και από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Η όποια χρηματοδότηση θα υπάρξει από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν προσανατολίστηκαν στην πρόληψη των καταστροφών, την περιβαλλοντική ανάπτυξη και την προστασία των λαών από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες. Ο τεράστιος γραφειοκρατικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων, που προβλέπεται να ιδρυθεί στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας της χώρας, όχι μόνο δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά θα δημιουργήσει και επιπλέον πρόσθετα. Και αυτό γιατί εμπλέκονται στον μηχανισμό πληθώρα οργάνων, επιχειρησιακών κέντρων, διευθύνσεων, συμβουλίων, επιτροπών, πλαισίων, συντονιστών, διοικητών, διευθυντών και αναπληρωτών, όλων αυτών με πολλές δυσανάλογες αρμοδιότητες που είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσουν αρκετές δυσλειτουργίες. Δεν μπορεί ο μηχανισμός αυτός να γίνει ευέλικτος, διαλειτουργικός και αποτελεσματικός για το σχεδιασμό των προληπτικών δράσεων και τον συντονισμό στη διαχείριση κινδύνων, απειλών και καταστροφών, γιατί θα αποτελείται από ένα πολυσύνθετο πλέγμα των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών φορέων σε συνδυασμό με τις επιτελικές δομές της πολιτικής προστασίας. Δεν υπάρχει στον μηχανισμό αυτό μια λειτουργική, καθετοποιημένη δομή και ένα σύστημα αναλογικό σε όλα τα στάδια, με αντίστοιχα όργανα από το κεντρικό μέχρι το τοπικό επίπεδο, από πάνω προς τα κάτω. Υπουργείο Γενικής Γραμματείας, Πολιτικής Προστασίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμο. Μόνο ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είναι λειτουργικό με τη σωστή ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των οργάνων και την ανάλογη συμμετοχή, συνεργασία και συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση αρμοδιότητάς τους. Το παρόν σχέδιο νόμου, κυρίες και κύριοι, υλοποιεί στην πράξη τη στρατηγική της συστηματικής συρρήκνωσης των κρατικών δομών της πυροπροστασίας και της δασοπροστασίας και την προδικασμένη αναποτελεσματικότητά τους, τη μεταφορά ενός μεγάλου μέρους αρμοδιοτήτων και τομέων της πυροπροστασίας και της δασοπροστασίας στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην τοπική διοίκηση με ανταποδοτικό χαρακτήρα και να παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση και διαχείριση τεράστιες εκτάσεις δασικών οικοσυστημάτων.
Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η τεκμηριωμένη θέση του ΚΚΕ ότι για τις τρομακτικές συνέπειες που αντιμετωπίζει ο λαός δεν ευθύνεται η όποια κλιματική αλλαγή ή το μοντέλο διαχείρισης, αλλά ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας. Τόσο ο τρόπος εκτίμησης του κινδύνου από τις πλημμύρες. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Συνεχίστε. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Τόσο ο τρόπος εκτίμησης του κινδύνου από τις πλημμύρες, τα μέτρα πρόληψης, όσο και τα μέτρα διαχείρισης διαπνέονται συνολικά από την κραυγαλαία διαφορία για τις συνθήκες ζωής του λαού, η οποία χαρακτηρίζει αυτό το σάπιο και άδικο σύστημα. Το μόνο τελικά ακραίο φαινόμενο που ορίζει τη ζωή των εργαζομένων είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Σε αυτό το σύστημα που έχει για Θεό το κέρδος βρίσκεται η πηγή του κακού για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τις γκρεμισμένες γέφυρες λόγω έλλειψης σύγχρονου κεντρικού και επιστημονικού σχεδιασμού όπως λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που θα μας δοθεί η δυνατότητα στις επόμενες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια να αναπτύξουμε πλήρως την πρότασή μας. Τέλος, για το άρθρο 189 που αφορά τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, και να κλείσω με αυτό. Η κυβέρνηση δεν χάνει την ευκαιρία στο παρόν σχέδιο νόμου να εντάξει διάταξη το άρθρο 189 για τη λειτουργία των χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, δίνοντας σε εγκεκριμένους φορείς, εκτός από τον ΟΑΝΑΚ, βάζει και το ΚΕΘΕΑ, το 18 άνω, τον Διάπλου, δηλαδή διεμβολίζει τη φιλοσοφία των στεγνών προγραμμάτων απεξάρτησης και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες και δήμους. Επιπλέον προβλέπει τη συνταγογράφηση ναρκωτικών ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχείων των οπιούχων από ιδιώτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητάει εδώ και τώρα την απόσυρση του άρθρου 189. Δεν πρόκειται για χώρους εποπτευόμενης χρήσης, πρόκειται για χώρους εποπτευόμενου θανάτου στην κυριολεξία. Συνιστούν αποδοχή του προβλήματος, της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, δεν συνιστούν θεραπευτική λύση, δεν διαμορφώνουν κίνητρο για θεραπεία και ενισχύουν την κοινωνική ανοχή με το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Η κυβέρνηση συνεχίζει να χτίζει στο δρόμο που της άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ και δίνει τη δυνατότητα σε στεγνά θεραπευτικά προγράμματα να λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για χρήση ναρκωτικών, αλλοιώνοντας τον ίδιο το χαρακτήρα τους. Για να μειώσει το κόστος και την αντίδραση, μεταφέρει την ευθύνη σε δήμους και περιφέρειες με αρμοδιότητες που δεν έχουν καμία ευθύνη, τεχνογνωσία, δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα και για κινητές μονάδες χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Ταυτόχρονα νομιμοποιεί στη συνείδηση της κοινωνίας τη χρήση ναρκωτικών, συσκοτίζοντας τα πραγματικά αίτια ενός πολυσύνθετου, πολυπαραγοντικού προβλήματος με το να το ανάγει σε ιατρικό πρόβλημα και πρόβλημα δημόσιας τάξης. Η εμπειρία από δεκάδες τέτοιους χώρους σε 70 χώρους σε 6 χώρες είναι τραγική. Οι χρήστες κλείνονται στα δωμάτια, κάνουν νόμιμα και μόνιμα χρήση. Το πρόβλημα κρύβεται στους 4 τείχους. Η χρήση των ναρκωτικών αυξάνεται. Νομιμοποιείται στη συνείδηση του κόσμου το πρόβλημα των ναρκωτικών. Εμείς θα πρωτοστατήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο κίνημα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στην τοπική διοίκηση να αποτραπεί αυτή η πολιτική. Και καλούμε την νεολαία μέσα από τους φορείς και τα σωματεία να αντιπαλέψουν αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη και να μην συμβιβαστούν με τη διάδοση του κοινωνικού θανάτου των τοξικομανών. Καλεί τους φορείς της πρόληψης και της θεραπείας να πάρουν θέση και να καταδικάσουν αυτή την πολιτική της διαχείρισης της χρήσης ναρκωτικών. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Διεκδικούμε ενίσχυση της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.